Καλησπέρα. Για άλλη μια φορά είμαστε παρόντες εδώ μαζί σας, όπως κάθε μέρα, κάθε ώρα, όλα αυτά τα χρόνια, σε έναν δίκαιο, σε έναν ηρωικό μεγάλο αγώνα που τα καταφέρατε με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια, με δύναμη, με αντοχή, και έτσι συνεχίζουμε, έτσι να συνεχίσετε παρά τις προσπάθειες της συνεχής του κρατικού μηχανισμού, των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, της σημερινής κυβέρνησης, να σας καθυποτάξει, να σας γονατίσει με τρομοκρατία, με συκοφαντίες, με ένα σωρό άλλα τερτύπια και επικίνδυνα παιχνίδια που παίζει σε βάρος σας, σε βάρος του λαού όλης της περιοχής. Είστε όρθιοι έτσι να παραμείνετε ενωμένοι σαν γροθιά μέχρι να ξανανάψει αυτή εδώ η τσιμινιέρα, μέχρι να είναι μέσα στη Λάρκο όλοι οι εργαζόμενοι για δουλειά, μέχρι καμίνια μηχανές να ανάψουν ξανά, όπως λέει και το σύνθημά σας. Και από εκεί και πέρα, κάθε ώρα πάλι, κάθε μέρα, μπροστά μέχρι την οριστική νίκη, που αυτή θα είναι όταν περάσει όλος αυτός ο πλούτος που εσείς παράγετε πραγματικά στα δικά σας χέρια. Όταν η Λάρκο θα γίνει κοινωνική ιδιοκτησία. Όταν θα είναι για το συμφέρον το δικό σας, των πολλών, στα χέρια σας, και όχι για τα συμφέροντα των λίγων, των κυφήνων, των ληστών, των καπιταλιστών με ήττα. Μπράβο, συνεχίζουμε, έτσι θα είμαστε εδώ κάθε μέρα. Μια κουβέντα μόνο, γιατί δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, αλλά μόνο για πράξεις. Κρατήστε την ενότητά σας, να είστε ενωμένοι σαν γροθιά όλοι οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, σε κοινωνική συμμαχία με τους αγρότες εδώ της περιοχής, όλης της χώρας, με τους εμπόρους και επαγγελματίες, με τα παιδιά σας, τους μαθητές, τους καθηγητές τους, με όλο το λαό της περιοχής, με τις γυναίκες και τις οικογένειές σας. Γιατί πρέπει να μείνετε εδώ, μέσα στη Λάρκο, μέσα στα σπίτια σας, στα σχολιά να είναι τα παιδιά σας, και να αναπτύσσετε η περιοχή, να αναπτύσσετε ο τόπος, να προχωράμε μπροστά. Το ΚΚΕ θα είναι, υποσχόμαστε γι' αυτό, μαζί σας μέχρι τη νίκη. Είστε ήδη νικητές, η τελική νίκη θα έρθει γρήγορα. Γεια σας.